σε συντροφεύει για μια ολόκληρη ζωή. Ο δράστης μπήκε μέσα στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ, στη Συμβολή των Οδών Φαβιέριο Κωνσταντινούπολεως, και ζήτησε να παίξει ένα δελτίο. Το κόστος ήταν περίπου 4.000 ευρώ. Αρνήθηκε να πληρώσει, το βούτυξε και εξαφανίστηκε. Όπως δηλώνει στο Patras TV, ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου έξω τον περίμενε ένας συνεργός του με ένα αυτοκίνητο. Πήραν το δελτίο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία τους αναζητά, όμως δεν βρήκε κανέναν μέχρι τώρα. Αυτός δηλαδή 3.000 έπαιξε. Κοντά 4.000. Κοντά 4.000. Και έρχεται αυτοκίνητο απ' έξω, το πήρε και έφυγε. Μάλιστα. Περίπου πώς ήταν, ξέρετε, δηλαδή έχετε κάμερες? Δεν έχω, όχι. Όχι. Κοντά 4.000, έτσι. Μάλιστα. Όσο για τον ΟΠΑΠ, σφυρίζει μάλλον αδιάφορα. Όπως είπαν οι υπεύθυνοι του οργανισμού, στον ιδιοκτήτη του πρακτορείου, από τη στιγμή που το δελτίο παίχτηκε κανονικά, πρέπει να πληρωθεί. Και έτσι ο πράκτορας αναγκάζεται τώρα να πληρώσει περίπου 4.000 ευρώ. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.